Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρίτανη. Όπως είπατε και εσείς, στις αιματολογικές και στις κακοήθειες και συμπαγείς όγκους οι εξελίξεις είναι πάρα πολλές. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι μετήχαν στη συγγραφή των αντίστοιχων κεφαλαίων στις θεραπευτικές εξελίξεις, το βιβλίο όπου έχουμε αναλυτικά την κάθε μία κατηγορία και μπορεί να ανατρέξετε για περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσω με τις πλασματοκυταρικές δυσκρασίες, όχι μόνο γιατί το τμήμα έχει μια ιδιαίτερη ενασχόληση, αλλά γιατί έχουμε τις περισσότερες εκκρίσεις και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, όπως κυρίως ο Πρίτανης, μετέχουν στις κυριότερες από αυτές. Η πρώτη μελέτη είναι ο συνδυασμός της καρφιλζομίπης, ανασταλτή πρωτεα σώματος, με δεξαμεθαζόνη και ταρατούμημα, που είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα 1 του CD38, που συγκρίθηκε με την καρφιλζομίπη και δεξαμεθαζόνη, ένας κλασικός συνδυασμός για τη θεραπεία ασθενών με ανθεκτικό υποτροπιάζον μυέλωμα με 1 έως 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Βρέθηκε ότι αν σε αυτό το συνδυασμό λοιπόν προσθεθεί το ταρατούμημα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε σχεδόν διπλασιασμό του διαμέσου διαστήματος μέχρι πρόοδου νόσου από τους 15 μήνες στους 28,6. Ένα hazard ratio στο 0,59, ενώ για πρώτη φορά βλέπουμε εδώ ότι όχι μόνο έχουμε περίπου τριπλασιασμό των πλήρων ανταποκρίσεων με τον συνδυασμό ταρατούμου με καρφίζομη δεξαμεθαζόνη, αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό 20% πετυχαίνει MRD αρνητικό, δηλαδή αρνητική ελάχιστη πολυματική νόσο στο επίπεδο του 10^-6. Η δεύτερη μελέτη, η οποία επίσης σύγκρινε το KD, το οποίο όπως σας είπα ήταν σταθερός συνδυασμός για το ανθεκτικό υποτροπιάζον μυέλωμα με 1 έως 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας, με την προσθήκη του ισατούξιμα, που είναι ένα άλλο μονοκλονικό αντίσωμα, ένα του CD38. Και εδώ παρόμοια τα αποτελέσματα, δηλαδή ο τριπλός συνδυασμός είχε σαν αποτέλεσμα να αυξήσει το μέσο διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου σημαντικά, μάλιστα το μέσο με το ίσα KD δεν έχει επιτευχθεί, ενώ με το KD είναι 19,15 μήνες και το hazard ratio στο 0,53. Και αν δούμε τις μελέτες αυτές, τις δύο που είπαμε με το Daratumumab KD, Satuximab KD, αλλά και μια άλλη μελέτη, το Daratumumab με το Velcade Dexamethasone και τη συγκρίνουμε, βλέπουμε ότι όταν το μονοκλονικό αντίσωμα έναντι του CD38, τον Daratumumab ή το Satuximab αντίστοιχα, έρχεται και συνδυάζεται με τον πιο ισχυρό ανασταλτή πρωτεα σώματος, που είναι το Carfilzomib, εδώ να πω ότι το V είναι το Velcade, άλλος ανασταλτής πρωτεα σώματος, τα αποτελέσματα εκτοξεύονται. Βλέπετε από το συνδυασμό Daratumumab VD που είναι 7,8 μήνες, περνάμε στους 28,6 μήνες όταν το Daratumumab συνδυάζεται με το KD και σχεδόν δεν έχουμε φτάσει ακόμα με το ίσα KD. Η άλλη μελέτη στο πολλαπλούν μυέλωμα συγκρίνει τον συνδυασμό ταρατούμα με πομαλιδομίδη που είναι ανοσοτροποποιητής και δεξαμεθαζόνη, έναντι πομαλιδομίδης δεξαμεθαζόνης. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε από το τμήμα μας. Γι' αυτό βλέπετε και οι δύο πρώτοι συγγραφείς, ο κ. Δημόπουλος και εγώ, είμαστε μπροστά σε αυτή τη μελέτη, όπου δείξαμε ότι όταν το ταρατούμα προστίθεται στην πομαλιδομίδη δεξαμεθαζόνη, είχαμε αύξηση του διαμέσου διαστήματος χωρίς πρόβλημα νόσου σημαντικά από τους περίπου 7 στους 12,5 μήνες. Τέλος, μια άλλη έγκριση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που είναι πέντα refractory, δηλαδή είχαν πάρει οτιδήποτε υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο, το Belantamab Mafodotin. Είναι ένα αντίσωμα μονοκλονικό εναντίον του BCMA, του B-cell maturating antigen, όπου σε αυτή την δύσκολη πληθυσμιακή ομάδα βλέπετε εδώ τις ολικές ανταποκρίσεις, τις ολικές επιβιώσεις και εδώ το διάμεσο διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου, όπου βλέπετε ότι η μέση διάμεση επιβίωση φτάνει περίπου τους 12 μήνες και εδώ είναι μονοθεραπεία. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη τοξικότητα, ενώ γενικά είναι πολύ καλά ανεκτό φάρμακο, που είναι η κερατίτιδα. Επειδή το BCMA υπάρχει και στα κύτταρα του κερατοειδούς, για πρώτη φορά τώρα αντιμετωπίζουμε εμείς οι αιματολόγοι αυτήν την παρενέργεια, που είναι η κερατίτιδα, κερατοεπιφυκίτιδα, η οποία μπορεί σε κάποια σημεία να μας δυσκολεύει στους ασθενείς, αλλά νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου βρίσκουμε όλο και καλύτερα φάρμακα για να την αντιμετωπίσουμε. Προχωράμε στη μακροσφαιρεμία του Waldenström, όπου εδώ πέρα το Zanubrutinib είναι ένας ανασταλτής της Bruton κινάσης, συγκρίθηκε με το Ibrutinib, που είναι η κλασική θεραπεία που δίνουμε μέχρι τώρα, σε διάφορες υποκατηγορίες ασθενών. Δεν βρέθηκε να είχαμε κάποια διαφορά όσον αφορά το διάμεσο διάστημα μέχρι πρόοδο νόσου ή την ολική επιβίωση, όμως είχαμε λιγότερη τοξικότητα όσον αφορά την κολπική μαρμαρική. Βλέπετε εδώ το Ibrutinib με πολύ περισσότερο
περισσότερα προβλήματα στην κολπική μαρμαρική, που είναι για μας ένα πρόβλημα. Στις αιμορραγίες, όπου το ζάλο του Μπρούτιν υπήρχε λιγότερες αιμορραγίες, λιγότερες μείζονες αιμορραγίες, λιγότερα επεισόδια υπέρτασης, λιγότερα επεισόδια ουδετεροπαινίας και πνευμονίας και λιγότερες διάρειες. Έτσι, πήρε έγκριση από τον FDA για χρήση στη μακροσφαιρνεμία του Waldenström. Στην συστηματική αμυλοείδωση, μια άλλη πολύ σημαντική μελέτη, στην οποία προστατεί ο Στάθης ο Καστρίτης από το τμήμα μας, όπου συγκρίθηκε το Standard of Care μέχρι εκείνη τη στιγμή, που είναι το Velcade κυκλοφοσφαμίδη δεξαμεθαζόνη, με την προσθήκη του Daratumumab, όπου η μελέτη αυτή ονομάζεται Ανδρομέδα, όπου φάνηκε ότι τόσο οι αιματολογικές ανταποκρίσεις όσο και οι ανταποκρίσεις των οργάνων, η καρδιολογική και η νεφρική ανταπόκριση ήταν πολύ καλύτερη. Βλέπετε εδώ 53-18% οι αιματολογικές ανταποκρίσεις, 42-22% οι καρδιολογικές και 53-24% οι νεφρικές, με την προσθήκη του Daratumumab, που πλέον νομίζω αποτελεί το standard of care για την συστηματική αμυλοείδωση. Περνάμε στα λεμφώματα, όπου εδώ το μεγάλο μπαμ είναι οι κυταρικές θεραπείες και ειδικά οι CAR-T κυταρικές θεραπείες, όπου εδώ τι συμβαίνει με έναν ιό ο οποίος μπαίνει μέσα στα ταφ λεμφοκύτταρα που έχουμε πάρει από νωρίτερα από τους ασθενείς, εκφράζουν έναν χημερικό υποδοχέα ο οποίος εμφανίζεται στην επιφάνεια των ταφ κυττάρων. Και τα ταφ λεμφοκύτταρα μέσω αυτού του υποδοχεία έρχονται και ενώνονται με τον αντίστοιχο στα κακοήθη κύτταρα, παράγουν μια πολύ μεγάλη πληθώρα κύτταροκοινών που σκοτώνουν τον πλασματικό κύτταρο. Έτσι λοιπόν έχουμε αρχικά το στάδιο της λευκαφαίρεσης, παίρνουμε τα λεμφοκύτταρα, έρχεται ο ιός μέσα, ο οποίος φτιάχνει το χημερικό υποδοχεία, ξαναβάζουμε τα κύτταρα μέσα στον ασθενή και αυτά τα ταφ λεμφοκύτταρα που έχουν υπερπολαπλασιαστεί πλέον και έχουν τον υποδοχεία για να στοχεύσουν ένα αντιγόνο του νεοπλασματικού κυττάρου, τον σκοτώνουν. Τα λεμφώματα γενικά και κάποια από αυτά έχουν πολύ φτωχή επιβίωση. Την πιο φτωχή την έχει το λεύφωμα από κύτταρα του μανδύα και βλέπουμε εδώ ότι η πενταετής επιβίωση με το πράσινο χρώμα στο λεύφωμα από κύτταρα του μανδύα είναι μόνο 26%, 55% στα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα λεμφοκύτταρα, ενώ το οζώδες λεύφωμα και τα λεμφώματα της οριακής ζώνης έχουν πολύ καλύτερη πενταετή επιβίωση, όπως βλέπετε. Έτσι λοιπόν, για το λεύφωμα του μανδύα, το να έχουμε μια καλή θεραπεία είναι πολύ σημαντικό και εδώ βλέπετε την θεραπεία η οποία έχει λάβει έγκριση για το ανθεκτικό υποτροπιάζον λεύφωμα του μανδύα, που βασίζεται σε αυτό το προϊόν CAR-T, που λέγεται, έχει αυτή την ονομασία Brexucaptagen Autolucel, είναι αρκετά δύσκολες οι ονομασίες. Παίρνουμε τη λευκαφαίρεση, δίνουμε ένα συνδυασμό χημειοθεραπείας κυκλοφοσφαμίδης φλουνταραπίνης για να μπορέσουμε να κάνουμε lymphodepletion και στη συνέχεια δίνουμε το CAR-T product. Βλέπουμε εδώ σημαντικές ανταποκρίσεις, οι οποίες φτάνουν το 93% και διάρκεια ανταποκρίσεων, οι οποίες στα λεμφώματα πλέον βρίσκουν πλατό. Βλέπετε εδώ ότι το διάμεσο δεν έχει φτάσει ακόμα, ενώ στους 24 και στους 36 μήνες το 60% παραμένει σε ανταπόκριση. Εδώ βλέπετε την μελέτη στα διάχυτα β' λεμφώματα από μεγάλα κύτταρα, που το αντίστοιχο CAR-T product, το Lysocaptagen Marallucel, έχει πάρει έγκριση και βλέπουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπου πραγματικά αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι πετυχαίνουν πλήρης υφέσεις, το ποσοστό τους είναι πάνω από το 50% και μιλάμε πάντοτε για ανθεκτική υποτροπιάζουσα νόσο, καταφέρνουν και έχουν διάμεσα διαστήματα χωρίς πρόοδο νόσου που υπερβαίνει σαφώς τα 2 χρόνια. Και εδώ βλέπετε ότι και πάλι και σε αυτό το νόσημα έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών, ειδικά αυτοί που πετυχαίνουν πλήρη ύφεση, οι οποίοι έχουν ένα πλατό και συνεπώς μπορεί να μιλάμε ακόμα και για ίαση. Ένα άλλο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούμε πολύ στο πολλαπλούν μυέλωμα και στο οποίο εκτός από τον Πλήταν και η Μαρία Γαβριατοπούλου έχει ασχοληθεί πάρα πολύ από το κέντρο μας, είναι το Σελίνεξον. Είναι από το στόματος φάρμακο, είναι εκλεκτικός ανασταλτής της πρωτεΐνης XPO1, η οποία χρησιμεύει σαν μεταφορέας, σαν να βγάζει από το κύτταρο διάφορες πρωτεΐνες, οι οποίες είναι άχρηστες για αυτό. Εδώ χρησιμοποιήθηκε σε ανθεκτικό υποτροπιάζον λέμφωμα από μεγάλα λεμφοκύτταρα, διάχυτο, και φάνηκε ότι σε κάποιες ομάδες, ειδικά αυτούς που είχαν πάρει αυτόλογη μεταμόσχευση στο παρελθόν, είχε πολύ καλές ανταποκρίσεις. Έτσι, το FDA έδωσε approval και αυτό το φάρμακο σε ασθενείς με ανθεκτικό υποτροπιάζον διάχυτο λεύφωμα από μεγάλα κύτταρα, μετά που είχαν πάρει όλες τις μέχρι τότε ενδεικνυόμενες θεραπείες. Τέλος, για το οζώδες λεύφωμα, ένα φάρμακο που λέγεται ταζεμέτοστατ, το οποίο στοχεύει την μετάλλαξη
EZH2. Βλέπετε ότι δόθηκε σε 42 ασθενείς που είχαν τη μετάλλαξη και σε 53 που δεν την είχαν. Διπλάσιες οι ανταποκρίσεις σε αυτούς που είχαν τη μετάλλαξη. 14 μήνες το median PFS στην ομάδα αυτή με ανθεκτική υποτροπιά ως αλόσο. Οι παρενέργειες λίγες και αντιμετωπίσιμες και δόθηκε έγκριση λοιπόν από το FDA στο ταζεμέτωστατ για ασθενείς με οζόδες λεύμα που είχαν λάβει τουλάχιστον 2 προηγούμενες γραμμές θεραπείας και είχαν αποτύχει. Τα λεφοϊπερπλαστικά νοσήματα κυριαρχούν οι ανασταλτές της κοινάσης του μπρουτών, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές γιατί αναστέλνουν την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των λεμφικών κυττάρων και γι' αυτό χρησιμοποιούνται σε όλα τα νοσήματα όπως τη χρόνια λεμφική λευχαιμία. Το κύριο σκεύασμα είναι το ιμπρούτινι που όλοι ξέρετε. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε και άλλα φάρμακα, ένα από τα οποία είναι το ακαλαμπρούτινι. Το ακαλαμπρούτινιμ είναι νεότερος ανασταλτής της μπρουτών κοινάσης και εδώ χορηγήθηκε σε συνδυασμό με ένα αντι-CD20 φάρμακο που έχει έγκριση στην πρώτη γραμμή και είναι το ομπινουτούζουμαμ, έναντι μονοθεραπείας με ακαλαμπρούτινιμ και ομπινουτούζουμαμ βίχλωραμμοκύλης που είναι κλασική θεραπεία για τη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία. Βλέπουμε εδώ ότι οι ανταποκρίσεις από το συνδυασμό του ακαλαμπρούτινιμ με το ομπινουτούζουμαμ είναι 94% έναντι 85% της μονοθεραπείας. Δηλαδή και η μονοθεραπεία βλέπετε πάει εντυπωσιακά καλά, για να πούμε ότι το ομπινουτούζουμαμ είναι ένα πολύ ακριβό φάρμακο, και 79% του συνδυασμού ομπινουτούζουμαμ χλωραμμοκύλης. Να περάσουμε στις οξείες λευχαιμίες, όπου εδώ η μεγάλη πρόοδος των τελευταίων ετών είναι το Venetoclax. Το Venetoclax, που είναι ένα φάρμακο που στοχεύει το BCL2, είναι από τα λίγα φάρμακα που έχουν λάβει έγκριση για θεραπεία στην οξεία μυελογενή λευχαιμία. Εδώ βλέπουμε το συνδυασμό του Venetoclax με ένα φάρμακο που χρησιμοποιούμε στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Είναι υπομεθυλιωτικός παράγοντας, είναι η αζακιτιδίνη σε ασθενείς όμως με οξεία λευχαιμία. Και βλέπετε ότι εδώ μετά από ένα διάμεσο follow-up 20 μηνών, η αζακιτιδίνη με το Venetoclax προκαλεί, όπως βλέπετε, δείχνει μέσο διάμεσο διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου τους 16 μήνες έναντι 9 μόνο της αζακιτιδίνης. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τα άτομα τα οποία ήταν ηλικιωμένα, όπως βλέπετε εδώ, μια που τα νεότερα θέλουν πιο εντατικές θεραπείες, σε άτομα τα οποία είχαν συγκεκριμένες μεταλλάξεις, όπως η IDH2, και σε άτομα τα οποία είχαν υψηλό αριθμό βλαστών. Το ίδιο φάρμακο, το Venetoclax, το οποίο είπε είναι ασταλτής του BCL2, συνδυάστηκε με χαμηλές δόσεις κιτοσίνης αραβινοσίδης και βλέθηκε εδώ ότι σε σχέση με πλασίμπο και χαμηλές δόσεις κιτοσίνης αραβινοσίδης σε ηλικιωμένους ασθενείς με οξεία μυελοβαστική λευχαιμία, διπλασίασε το διάστημα της ολικής επιβίωσης από 4 σε 8 μήνες. Μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά παρά τα αυτά έχουμε πολύ χαμηλές επιβιώσεις στην οξεία λευχαιμία και γι' αυτό τον Οκτώβριο του 20. Το FDA έδωσε έγκριση στο συνδυασμό του Venetoclax, είτε με την αζακιτιδίνη που είδατε πριν, είτε με την τεσιταμίνη που είναι ένας άλλος υπομεθυλιωτικός παράγοντας, είτε με τις χαμηλές δόσεις κιτοσίνης αραβινοσίδης, σε νεοδιαγνωστέντες ασθενείς με οξεία, μυελογενή λευχαιμία, ηλικιώδες άνω των 75 ετών ή που λόγω συνοσηρωτήτων δεν μπορούν να πάρουν εντατική χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση. Στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, το καινούριο φάρμακο είναι το Luspatercept, το οποίο αναστέλει την ακτιδίνη, προάγει την ερυθροποίηση και όπως βλέπετε εδώ, σε ασθενείς έναντι πλασίμπο που έχουν μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, αυξάνει κατά πολύ την ερυθροποιητική ανταπόκριση και έτσι βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Τέλος, στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, ένας καινούριος TKI, Tyrosine Kinase Inhibitor, υπονατινίμπη. Έχουμε τα πενταετή της αποτελέσματα. Βλέπετε τη δόση που δόθηκε σε 450 ασθενείς, με 5 χρόνια follow-up, 267 ασθενείς, 60% μέγιστες κυταρογενετικές ανταποκρίσεις. Εδώ είναι η σύγκριση με τους άλλους ανασταλτές και το φάρμακο αυτό πήρε έγκριση το Δεκέμβριο του 20 σε ασθενείς με χρόνια φάση της χρόνιας μυελογενής λευχαιμίας με ανθεκτικότητα ή ανοχή σε τουλάχιστον 2 προηγούμενες θεραπείες με ανασταλτές τυροσινικών κοινασών. Και έτσι για να είμαι τελείως εντός χρόνου, να πω ότι οι νέες ενδείξεις στις αιματολογικές κακοήθειες αφορούν το πολλαπλού μυέλωμα. Είναι ο συνδυασμός καρφιζομίδης δεξαμεθαζόνης με ένα CD38 μονοκλωνικό αντίσωμα, είτε ταρατούμα είτε ισατούξιμα, στο ανθεκτικό υποτροπιάζον μυέλωμα
με πία έως 3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας, το μονοκλονικό αντίσωμα ενάντια του BCMA, το μπελάνταμα μαμαφοντότιν για ασθενείς με πολυανθεκτική νόσο, στη μακροσφαιρινεμία το ζάνο μπρούτινιπ στη συμπτωματική νόσο, στο ανθεκτικό υποτροπιάζον λέμφωμα τόσο από κύτταρα του μανδύα έσω και από διάχυτα β' λεμφοκύτταρα είναι οι κάρτιοι κυταρικές θεραπείες, ενώ στο ανθεκτικό υποτροπιάζον διάχυτο λέμφωμα από β' μεγάλα κύτταρα που έχει λάβει όλες τις μέχρι τώρα θεραπείες το σελίνεξορ, στο ανθεκτικό υποτροπιάζον οζώδες λέμφωμα που φέρει τη μετάλλαξη EZH2 το ταμεζέτοστατ, στην οξία μυελοπλαστική λευχαιμία το βενέτοκλαξ σε συνδυασμό είτε με αζακιτιδίνη είτε με κιτοσίνη αραβινοσίνη για ηλικιωμένα άτομα ή άτομα που δεν μπορούν να λάβουν εντατική χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση, στα μυελοδυσπαστικά σύνδρομα το Λουσπάτερ για την αντιμετώπιση της ανεμίας και στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία υπόνατιν ύπη για ανθεκτικότητα ή ανοχή σε 2 προηγούμενες θεραπείες με TKIs. Και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, όπως και όλους τους συναδέλφους στον Brittany και τους συναδέλφους μας στην Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα και στο Αιματολογικό Εργαστήριο που δεν φαίνονται σε αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ.